Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα προς συζήτηση το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφορά το πράγματι πολυδιαφημισμένο από την κυβέρνηση ζήτημα της μεταφοράς δικαστηριακής ύλης στους δικηγόρους, καθώς και αυτό της πολύπαθης πλέον πληρωμής των δικηγόρων της νομικής βοήθειας που έχει καταντήσει, για να μην πούμε ότι έχει ξεπεράσει το γεφύρι της Άρτας. Ο στόχος της κυβέρνησης όσον αφορά το πρώτο ζήτημα είναι διπλός. Από τη μια μεριά ισχυρίζεται ότι θα πετύχει την αποσυμφόρηση της ύλης από τα δικαστήρια για εξοικονόμηση δικαστών και υπαλλήλων με σκοπό την περίφημη επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται εξάλλου και στο ίδιο το κείμενο του νομοσχεδίου, αλλά έχει εξαγγελθεί και από τον ίδιο τον Υπουργό στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Φυσικά η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται και δεν δείχνει την ίδια σπουδή για την επιτάχυνση των υποθέσεων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, στους οποίους ορθώνει όλο και μεγαλύτερα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, όπως έγινε μάλιστα και με τις τελευταίες αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, αλλά όπως κάνει και μέσω και της ίδιας της ιδιωτικοποίησης των διαδικασιών. Αλλά τελικά η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την επιτάχυνση για τις υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων και των στρατηγικών επενδυτών, για τις οποίες μάλιστα έχετε ιδρύσει ειδικά πολυτελή τμήματα στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, με εξειδικευμένους δικαστές για τη γρήγορη και προνομιακή εκδίκασή τους, και γι' αυτό βέβαια επιδιώκεται να εξασφαλίσετε και πόρους από άλλες υποθέσεις ή και ακόμα και με τις συγχωνεύσεις κλπ. Από την άλλη μεριά, στόχος είναι να εμφανιστεί υποκριτικά ευαίσθητη η κυβέρνηση απέναντι στην οικονομική και επαγγελματική ασφυξία της μεγάλης πλειοψηφίας των δικηγόρων, η οποία είναι αποτέλεσμα πάλι της δικής της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως φυσικά και προηγούμενων κυβερνήσεων στα πλαίσια και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει η κυβέρνηση να εμφανιστεί δήθεν μεγαλόψυχη απέναντι στους δικηγόρους, προσφέροντάς τους κάποια αντίδωρα απέναντι στα απανωτά πλήγματα που έχει επιφέρει εναντίον τους, όπως με το τελευταίο άδικο και εξοντοτικό φορολογικό νόμο και τα απαράδεκτα τεκμήρια που εισάγει, με τις νέες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από την αρχή του έτους, με την απάνθρωπη στέρηση της ασφαλιστικής ικανότητας, δηλαδή της πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε χιλιάδες από τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους που δεν μπορούν να καταβάλουν ή να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ από την αρχή αυτού του μήνα. Ουσιαστικά επιδιώκει η κυβέρνηση να αμβλύνει και με αυτόν τον τρόπο τις δικαιολογημένες έντονες αντιδράσεις που έχουν οι δικηγόροι και να πετύχει και δια της πλαγίου και την υποστολή των αγώνων τους, όχι μόνο για τα κέρια φορολογικά και ασφαλιστικά προβλήματά τους, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης, όπως την εφαρμογή του νέου αντιδραστικού νομοθετικού εκτρώματος των ποινικών κωδίκων, το σχεδιαζόμενο νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, με τα σοβαρά προβλήματα που θα προκαλέσει δικηγόρους, υπαλλήλους και πολίτες και άλλους. Ακούσαμε βέβαια τον κύριο Υπουργό που είπε ότι ο σχεδιασμός για τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις προηγείτο των κινητοποιήσεων των δικηγόρων για το φορολογικό κλπ. Όμως προηγούνται και ο σχεδιασμός για τα μέτρα αυτά, τα φορολογικά μέτρα προηγούνταν. Είναι γνωστός ο σχεδιασμός, αν θέλετε, να χτυπηθεί η μεγάλη μάζα των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων πολύ καιρό πριν. Γνωστές είναι και οι σχετικές εκθέσεις του σχεδίου Πισαρίδη, όπως βέβαια και το ζήτημα του δικαστικού χάρτη. Είναι δηλαδή συνολικό το σχέδιο που διεξάγεται από τη μεριά της κυβέρνησης σε αντιδραστική κατεύθυνση μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη. Μεθοδικά το υπηρετείται και επιλέγεται επομένως και τον κατάλληλο χρόνο για να κατατεθεί το καθένα από τα νομοσχέδια για να παίξει και τέτοιου είδους ρόλο. Μάλιστα, θεωρούμε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείτε να κολακέψετε και τους δικηγόρους με τους οποίους έχετε ανεβάσει τους τόνους και έχετε έρθει σε ρήξη
το όλο το τελευταίο διάστημα, με το επιχείρημα ότι με τη μεταφορά μέρους της δικαστηριακής ύλης σε αυτούς αναβαθμίζεται δήθεν το κύρος τους ως λειτουργών της δικαιοσύνης. Μια κολακία που δυστυχώς βρήκε μάλλον ευήκοα ότα στις ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίες με θέρμη και την αναπαράγουν. Ενδεχομένως και για να παίξουν και αυτές με κάποιο τρόπο ένα ρόλο στο πώς θα παρασύρουν και, ή τέλος πάντων να προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν και ένα μέρος των δικηγόρων. Στην πραγματικότητα, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ανάθεση σε δικηγόρους της έκδοσης κληρονομητηρίου, της αποποίησης και αποδοχής κληρονομιάς, της εγγραφής και εξάλληψης προσημείωσης υποθήκη, της λήψης ένορκων βεβαιώσεων και σε αυτή την περίπτωση αποκλειστικά πλέον σε δικηγόρους και συμβολιογράφους, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, με αρνητικά αποτελέσματα τόσο στην οικονομική επιβάρυνση των οικονομικά πιο αδύναμων πολιτών, αλλά και στην ίδια την ασφάλεια και την αξιοπιστία της απονομής της δικαιοσύνης. Βεβαίως, ακόμα και το ζήτημα αυτό που όντως έχει αφαιρεθεί, το ζήτημα της μεταφοράς της ύλης για την αναγνώριση των σωματείων, ακούσαμε τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι πρόκειται να το φέρετε με τροπολογία στη συνέχεια. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει στη διάρκεια των συνεδριάσεων των Επιτροπών, ελπίζουμε, τουλάχιστον. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί βιαστήκατε βέβαια να καταθέσετε το νομοσχέδιο πριν να τακτοποιηθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες και το φέρετε με τροπολογία, αλλά τέλος πάντων. Εξάλλου, επανερχόμενοι στο βασικό ζήτημα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τον κύριο όγκο των υποθέσεων της νέας ύλης των δικηγόρων, ιδιαίτερα των πιο προσοδοφόρων, δεν θα τον καρποθεί τελικά η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που χυμάζεται κυριολεκτικά, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την πλειοψηφία της ύλης θα την καρποθούν δικηγορικές εταιρείες και μεγάλα δικηγορικά γραφεία που διαθέτουν την αναγκαία υποδομή αλλά και τους στρατιά και νέων ή συναδέλφων και προσωπικού συνολικά. Έχουν την οικονομική δυνατότητα για λήψη ενδεχομένων πιστοποιήσεων που θα απαιτηθούν, τις διασυνδέσεις με τράπεζες και εταιρείες για τη διαχείριση απαιτήσεων κλπ. Όσον αφορά το ρόλο του δικηγόρου σε αυτές τις διαδικασίες, για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος, θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι ούτε να υποκαθιστά το δικαστή στο δικαιοδοτικό του έργο, αλλά ούτε να διεκπαιρώνει υποθέσεις που το σύστημα της δικαιοσύνης τις θεωρεί περιττό βάρος. Δεν αναβαθμίζεται, κύριε Υπουργέ, με αυτόν τον τρόπο το κύρος του δικηγόρου. Αντίθετα, εκτίθενται αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τόσο η ασφάλεια των διαδικασιών, όσο αν θέλετε και ο ίδιος ο δικηγόρος για τα αποτελέσματα των εργασιών που αναλαμβάνει. Ειδικά, μάλιστα, στο ζήτημα της αποδοχής κληρονομιάς, με την εντελώς ασαφή και προβληματική ρύθμιση που εισάγεται, εμπλέκονται στην ευθύνη και οι ίδιοι δικαστικοί υπάλληλοι, που θα παραλαμβάνουν και θα ελέγχουν τις σχετικές πράξεις που θα ολοκληρώνει ο δικηγόρος, χωρίς όμως να διαθέτουν τις σχετικές γνώσεις και τα αναγκαία εργαλεία, όπως την πλατφόρμα My Property κλπ. Κάτι τέτοιο μάλιστα έχει επισημανθεί και στα σχόλια της διαβούλευσης. Τα παραπάνω λοιπόν δεν σχετίζονται, και το επισημαίνουμε, με τη νομική επάρκεια των δικηγόρων, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβητείται, αλλά με τον διαφορετικό και σαφώς διακριτό ρόλο που πρέπει να επιτελούν σε σχέση με τους δικαστές. Ο ρόλος του δικαστή είναι να επιτελεί δικαιοδοτικό έργο, αποφαινόμενος με δικανική κρίση και εξοπλισμένος για το λόγο αυτόν, τουλάχιστον τυπικά, με εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Ο ρόλος του δικηγόρου, ο οποίος βεβαίως και είναι εξίσου σημαντικός, αλλά είναι εντελώς διαφορετικός, είναι να υπερασπίζεται και να συμπαραστέκεται στον πολίτη πελάτη του απέναντι στο κράτος και τη δικαστική εξουσία, και γι' αυτό το λόγο είναι, με τη θετική έννοια του όρου, εξορισμού μεροληπτικός. Οι δυο λοιπόν αυτοί οι ρόλοι δεν πρέπει να συγχέονται, γιατί τελικά οδηγούμαστε σε πολύ επικίνδυνα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το ζήτημα της έκδοσης κληρονομητηρίου προϋποθέτει συχνά για την έκδοσή του σύνθετη δικανική κρίση με συλλογή και αξιολόγηση αποδείξεων.
παράλληλα έχει αυξημένη και βαρύνουσα ισχύ στις ίδιες τις συναλλαγές απέναντι στο κτηματολόγιο, τράπεζες κλπ. Είναι προφανές ότι η έκδοσή του πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε δικαστή που διαθέτει και τα σχετικά τυπικά έχει έγκαια μεροληψίας και ανεξαρτησίας. Ο ρόλος του δικηγόρου είναι βεβαίως να συμβάλλει στην ορθή δικανική κρίση, εκπροσωπώντας όμως τον πελάτη του. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους δικηγόρους, ας φροντίσει να αναβαθμίσει τον πραγματικό ρόλο του δικηγόρου με ουσιαστικά μέτρα, πρώτα και κύρια φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης και ανακούφισης της πλειοψηφίας των δικηγόρων που σήμερα στενάζουν από την πολιτική της, όπως και με μέτρα διευκόλυνσης της αξιοπρεπούς άσκησης του επαγγέλματός τους, που έχει γίνει πραγματικά καθημερινός Γολγοθάς, αντί τελικά να προσπαθείτε να τους ξεγελάσετε, ρίχνοντας τέτοιου είδους επικίνδυνα τυράκια. Όσον αφορά τώρα το πολύπαθο ζήτημα της νομικής βοήθειας. Παρακολουθούμε ακόμα ένα επεισόδιο και μάλλον από ό,τι φαίνεται δυστυχώς δεν θα είναι και το τελευταίο. Στο απαράδεκτο σύριαλ όπως έχει καταντήσει πλέον με βαριά ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης, της μη πληρωμής των δικηγόρων που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις της νομικής βοήθειας. Και επισημάνθηκε αυτό, κάτι που είναι προβληματικό και για τους ίδιους βέβαια τους συναδέλφους που μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι και νέοι δικηγόροι που έχουν και ανάγκη, αν και πολλοί κόσμοι πλέον στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και για την ίδια τη λειτουργία του θεσμού, γιατί μιλάμε για τη νομική βοήθεια που κατεξοχήν απευθύνεται στους κοινωνικά αδύναμους που πρέπει να έχουν πρόσβαση, που μπορούν να, πρέπει να έχουν υποστήριξη από δικηγόρο, αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν με ίδια μέσα, και μάλιστα καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση. Πραγματικά είναι η τέταρτη ή η πέμπτη νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά το μέτρημα για την επίλυση του ζητήματος με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και παλινοδίες που πλέον έχουν ξεπεράσει και τα όρια του εμπεγμού. Φτάσαμε στο σημείο να εξακολουθούμε σήμερα να συζητάμε για τον τρόπο που θα καταβληθούν στους δικαιούχους δικηγόρους οι οφειλές ακόμη και του 2019. Για υποθέσεις, λέμε, και κακουργήματα, που από αυτά μπορεί να ήταν και πολυήμερες συνεδριάσεις, που έχουν εκδικαστεί, οι οποίες έπρεπε προπολού φυσικά να έχουν καταβληθεί, αλλά με τα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και το απαράδεκτο σπάσιμό του σε αυτό το 80 και 20% με την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση και φυσικά την έλλειψη υπαλλήλων, ακόμη εκκρεμούν. Αλλά και για τις μελλοντικές υποθέσεις, πάλι δεν εξασφαλίζεται με την προτινόμενη ρύθμιση η έγκαιρη και αξιόπιστη καθάριση και πληρωμή τους. Αν από το 2019 είχατε αποδεχτεί το αίτημα για προσλήψη στο ΤΑΓΔΙΚ, όχι μετατάξεις, όχι ανάθεση της δουλειάς στους δικηγορικούς συλλόγους και τόσες άλλες παλινοδίες που επιλέξατε, τώρα θα έχει λυθεί το θέμα και για τις εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά και στο δίνικες, γιατί αυτό θα το ξανασυναντήσουμε με αυτού του είδους τα ημίμετρα που παίρνετε, πόσο μάλλον τώρα που επεκτείνεται η υποχρεωτικότητα της παράστασης των δικηγόρων και στα πλημελήματα, άρα μιλάμε για πολύ περισσότερες υποθέσεις που θα απευθύνονται στη νομική βοήθεια. Αντί τελικά για την άμεση ανάθεσή τους σε υπαλλήλους που θα αποκτούσαν και μια εμπειρία και με μόνιμη σχέση εργασίας, το ζήτημα παραπέμπεται και πάλι στις ελληνικές καλένδες με τη σύσταση ομάδας εργασίας, η σύνθεση της οποίας θα αποφασιστεί για ακόμα μια φορά με μελλοντική υπουργική απόφαση και τα μέλη στα οποία θα προσληφθούν με διάρκεια σύμβασης ως 18 μήνες, και αυτό άγνωστος αριθμός πόσων θα είναι, λέτε ότι θα απασχολούνται υπεροριακά, ακόμα και τις Κυριακές και αργίες, αλλά και τις νύχτες. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως ύστερα από τόσα χρόνια προκλητικής αδιαφορίας η κυβέρνηση εμφανίζεται ξαφνικά με τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο για την επίλυση του προβλήματος, που θα οδηγήσει και στα απαράδεκτα όρια της εξάντλησης και φυσικής εξόντωσης τους εργαζομένους
που θα αναλάβουν. Και απορούμε κιόλας αν θεωρείτε ότι με τέτοιους όρους, όταν αναφέρετε ότι θα μιλάμε για τέτοιους όρους εργασίας, θα υπάρχει και προσέλευση για να συγκροτηθεί μια τέτοιου είδους ομάδα. Πραγματικά είναι έσχος αυτή η ρύθμιση. Είναι πραγματικά αθλειότητα να παρουσιάζεται την υπερεντατικοποίηση της εργασίας ως επιτυχία και αυτό να το καταγράφετε και στο νομοσχέδιο. Να λέτε ότι θα συγκροτήσω μια ομάδα την οποία θα την θα τραβήξω στα όρια των αντοχών της, να δουλεύει κυριακές αργίες και με τα μεσονύχτια και αυτό να το παρουσιάζεται ως επιτυχία. Σας καλούμε τουλάχιστον αυτό το πράγμα, μαζέψτε το, να προσλάβετε όλο το απαραίτητο προσωπικό που έχει ανάγκη το ΤΑΚΔΙΚ για να διεκπαιρεώνεται σταθερά αυτού του είδους υποθέσεις και όχι βέβαια να κάνετε τέτοιου είδους απαράδεκτες ακροβασίες. Είναι και αυτό δείγμα κατά τη γνώμη μας της αναξιοπιστίας και της συνειδητής προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνολικά καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε πιο αναλυτικά στην κατάρθωση συζήτησή του.